Στο τμήμα μου έχουμε πολλούς Γερμανούς, αλλά και εργαζόμενους από τα Βαλκάνια, τη Σερβία, τη Βοσνία, την Κροατία. Η μικρή γεννήθηκε εδώ πέρα. Ο Μιχάλης ήρθε 3 μηνών εδώ πέρα. Είναι δύσκολο. Μου λείπουν πολλές φορές οι γονείς μου, τα ξαδέλφια μου, οι αδελφοί μου, οι αδελφές μου. Οι άνθρωποι πάντα μετακινούνταν ανά τον κόσμο, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Και αυτό δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαίο. Σύμφωνα με νέους υπολογισμούς, σε λιγότερο από 10 χρόνια από σήμερα, η Γερμανία θα έχει 4 εκατομμύρια λιγότερους κατοίκους σε ηλικία που μπορούν να εργαστούν. Η χώρα έχει ήδη έλλειψη εργαζομένων. Πάνω από 350 επαγγελματικοί κλάδοι βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με έλλειψεις προσωπικού. Το 55% των επιχειρήσεων το βλέπουν ως κίνδυνο. Το γεγονός αυτό άνοιξε τις πύλες της Γερμανίας για πολλούς μετανάστες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η νοσοκόμα Ιβάνα από τη Σερβία. Οι νοσοκόμες εργάζονται μέρα νύχτα. Τα πράγματα δεν είναι διαφορετικά για την Ιβάνα. Ωστόσο, η δουλειά της στο τμήμα νεογνωλογίας δεν της φαίνεται βαριά. Είναι μία από τις 140 εργαζόμενες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βόνης με καταγωγή από τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ειδικότητά της έχει μεγάλη ζήτηση στη Γερμανία. Από τότε που η Ιβάνα ήρθε εδώ από το Βελιγράδι, μπόρεσε να αποκτήσει και άλλα προσόντα. Είμαι εδώ 5 χρόνια, αλλά μετά από 3 χρόνια στην εντατική είχα τη δυνατότητα να μετεκπαιδευτώ. Σήμερα είμαι νοσηλεύτρια παιδιατρικής εντατικολογίας και αναισθησιολογίας. Η επικοινωνία στη δουλειά της γίνεται κυρίως στα γερμανικά, αλλά στο τμήμα που εργάζεται ακούει κανείς σερβικά, βοσνιακά ή κροατικά. Στο τμήμα μου έχουμε πολλούς Γερμανούς, αλλά και εργαζόμενους από τα Βαλκάνια, τη Σερβία, τη Βοσνία, την Κροατία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί ο ένας βοηθάει τον άλλον, στη δουλειά, αλλά και προσωπικά. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βόνης έχει ειδικό τμήμα για προσλήψεις από το εξωτερικό. Οι νεοαφιχθέντες έχουν εξ αρχής την πλήρη στήριξη του νοσοκομείου. Για τους συναδέλφους που έρχονται εδώ, η όλη διαδικασία ξεκινάει από το αεροδρόμιο. Τους δίνονται σπίτια και τους βοηθάμε στη διαδικασία αναγνώρισης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με την παραμονή τους στη Γερμανία. Προκειμένου η Γερμανία να παραμείνει ένα καλά λειτουργικό κράτος, χρειάζεται κάθε χρόνο περίπου 400.000 μετανάστες. Η έλλειψη προσωπικού κυριαρχεί σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Στο μεταξύ, το 9% των νοσηλευτών που εργάζεται σε γερμανικά νοσοκομεία και γυροκομεία προέρχεται από το εξωτερικό. Η τάση είναι αυξητική. Από αυτούς, ένα μεγάλο μέρος προέρχεται από τα Δυτικά Βαλκάνια. Το 1/4 όλων των ξένων εργαζομένων που απασχολούνται στον ιατρικό τομέα της Γερμανίας προέρχονται στο μεταξύ από τα Δυτικά Βαλκάνια. Και η Ιβάνα, όπως και η συνάδελφός της, η Μιλίτσια. Για τις ίδιες είναι ξεκάθαρο. Ήρθαν για να μείνουν. Η Γερμανία είναι ανοιχτή σε εργαζομένους, οι οποίοι έχουν έρθει νόμιμα στη Γερμανία και διαθέτουν άδεια παραμονής ή εργασίας. Όσοι δεν διαθέτουν τα έγγραφα αυτά, αναγκάζονται να εργάζονται μαύρα. Εξαιτίας της πανδημίας, το 2020 οι έλεγχοι ήταν σπάνιοι. Παρ' όλα αυτά, οι ζημιές που προκλήθηκαν στο κράτος από αδήλωτη εργασία και ήρθαν στο φως, αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό μολονότι η Γερμανία προσπαθεί να καταπολεμήσει τη μαύρη απασχόληση με κάθε μέσο, ειδικά όταν οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν ξένο διαβατήριο. Μόνο λίγα ευρώ για μανικιούρ και πεντικιούρ. Με τέτοιες χαμηλές τιμές συνήθως κάτι δεν πάει καλά. Το τελωνείο και η αστυνομία θέλουν να γνωρίζουν ακριβώς. Το μεσημέρι στις 12, δεκάδες αστυνομικοί μπήκαν ταυτόχρονα και απροειδοποιείται σε 3 Ινστιτούτα νυχιών που διοικούνταν από Βιετναμέζους. Τα Ινστιτούτα για νύχια είναι διαρκώς θέμα για μας. Τα Βιετναμέζικα μαγαζιά χρησιμοποιούν συχνά παράνομους εργάτες. Αυτό όμως είναι εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας. Οι άνθρωποι παίρνουν μισθούς πείνας. Ο κατώτατος μισθός στη Γερμανία των 9,5 ευρώ την ώρα απέχει πολύ. Οι έφοδοι δεν γίνονται μόνο στο Ζίγκμπουργκ, αλλά και σε γειτονικές πόλεις. Ταυτόχρονα,
Δεν πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους ιδιοκτήτες των μαγαζιών να ειδοποιήσουν ο ένας τον άλλον. Πολλοί Βιετναμέζοι έρχονται με τουριστική βίζα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μείνουν στη Γερμανία το πολύ για 3 μήνες, αλλά όχι όμως να εργαστούν. Τα διαβατήριά τους ελέγχονται για τη γνησιότητά τους. Μπορούμε επίσης να δούμε εάν ένα άτομο που συναντήσαμε με το διαβατήριο είναι το ίδιο με αυτό που εργάζεται. Δεν είναι μόνο τα πλαστά διαβατήρια πρόβλημα για μας, αλλά και όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαβατήριο κάποιου άλλου και θέλουν να μας εξαπατήσουν. Ακριβώς όπως στο Ζίγκμπουργκ. Τελωνία και αστυνομία όμως θα τους βρουν. Ένα από τα 3 άτομα προσπάθησε να χρησιμοποιήσει πλαστό βιετναμέζικο διαβατήριο και το μηχάνημα ελέγχου το εντόπισε. Επίσης, ένα από τα 3 άτομα ήταν ανήλικος. Τώρα ανακρίνονται από εμάς με διερμηνείς για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και στη συνέχεια το Γραφείο Μετανάστευσης αναλαμβάνει την περαιτέρω διαδικασία ή στην περίπτωση των ανήλικων η υπηρεσία πρόνοιας για τους νέους. Μέχρι πάντως να διελευκαθούν όλες οι λεπτομέρειες από τις υπηρεσίες και τα δικαστήρια, μπορεί να περάσουν πολλοί μήνες. Όταν το 1990 έπεσε το κομμουνιστικό καθεστώς στην Αλβανία, η γειτονική Ελλάδα γνώρισε ένα πρωτόγνωρο για τότε μεταναστευτικό κύμα. Πολλοί Αλβανοί πέρασαν τα σύνορα με την ελπίδα να βρουν δουλειά και ένα καλύτερο μέλλον. Σύμφωνα με υπολογισμούς, σήμερα ζουν στην Ελλάδα αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με αλβανικό διαβατήριο. Ένας από αυτούς είναι ο Κοσμάς Μούτσο. Εδώ και 25 χρόνια ο Κοσμάς Μούτσο φτιάχνει γύρω και σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι 170 κιλά την ημέρα. Το 1990 ήρθε στην Ελλάδα. Με χαμηλούς μισθούς και υψηλή ανεργία, ο Κοσμάς δεν είχε κανένα μέλλον στην Αλβανία. Ωστόσο, νιώθει βαθιά δεμένος με την πατρίδα του. Αλλά τα παιδιά του το βλέπουν διαφορετικά. Η μικρή γεννήθηκε εδώ πέρα. Ο Μιχάλης ήρθε 3 μηνών εδώ πέρα. Δεν γνωρίζει πολλά πράγματα εκεί πέρα. Επειδή ζουν εδώ πέρα, πήγαινε σχολείο εδώ πέρα και συνεχίζει το σχολείο εδώ πέρα, παρόλα αυτά δεν έχουν καμία. Πιστεύω εγώ δεν έχουν καμία νοσταλγία για την Αλβανία, για τη μικρά παιδιά τώρα. Δεν είναι σαν εμένα που ήταν 26 χρονών. Ο Κοσμάς θέλει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά του. Πρέπει να σπουδάσουν και να απολαύσουν τη ζωή όπως οι υπόλοιποι νέοι στην Ελλάδα. Αλλά και εδώ αυτό δεν είναι εύκολο. Η καλά αμοιβόμενη εργασία είναι σπάνια. Οι περισσότεροι δουλεύουν στην παροχή υπηρεσιών. Για τους μετανάστες τα πράγματα είναι δύσκολα. Η εθνοτική πολυμορφία είναι ένα καυτό ζήτημα στην Ελλάδα. Πολλά παιδιά μεταναστών δεν θέλουν να συνδέονται με την καταγωγή των γονιών τους. Η ιστορικός Ελευθερία Μαντά ασχολείται εδώ και χρόνια με την Αλβανία και όπως λέει το μεταναστευτικό κύμα της δεκαετίας του 90 προκάλεσε στην Ελλάδα πολιτισμικό σοκ. Είναι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα να αυτοπροσδιοριστεί ως μια χώρα υποδοχής μεταναστών. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί μέχρι σήμερα. Τα προβλήματα των ελληνοαλβανικών σχέσεων σε πολιτικό επίπεδο πολλές φορές τα βίωσαν είτε οι Αλβανοί εδώ είτε οι Έλληνες εκεί. Υπήρξε μεγάλη δυσκολία και πολύς χρόνος για να βρούμε μια ισορροπία και να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε σταδιακά τους ανθρώπους που ήρθαν για να μείνουν. Η Ελευθερία Μαντά ελπίζει σε έναν ανοιχτό διάλογο για το πώς η μετανάστευση έχει αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων στην Ελλάδα και από θετική σκοπιά. Οι Ανατολικοευρωπαίοι πηγαίνουν στη Δύση, αλλά για πολλά μέρη του πλανήτη και η Ανατολική Ευρώπη είναι Δύση. Σε πολλές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ μπορεί κανείς να βρει έτσι οικονομικούς μετανάστες από την Ασία. Για παράδειγμα, σε εργοτάξια στη Ρουμανία. Όχι, δεν είμαστε στην Ινδία. Το εργοτάξιο βρίσκεται στο Τεκούτσι, μια πόλη με περίπου 35.000 κατοίκους στην Ανατολική Ρουμανία. Η μισή από τους 87 υπαλλήλους μιας κατασκευαστικής εταιρείας που φροντίζει για την επέκταση του συστήματος ίδρυυσης και αποχέτευσης προέρχονται από την Ινδία. Αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε Ινδούς εργάτες επειδή δεν υπάρχουν πλέον ειδικευμένοι εργάτες στη Ρουμανία.
είτε έχουν μεταναστεύσει και εργάζονται στο εξωτερικό για περισσότερα χρήματα, είτε αρκούνται στην κοινωνική βοήθεια και δεν θέλουν πλέον να εργαστούν. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελεί ένα σημαντικό θέμα στη Ρουμανία εδώ και αρκετά χρόνια. Για τον Ράβιν Κουμάρ, εκπαιδευμένο υδραυλικό, αυτή είναι η πρώτη σύμβαση εργασίας στο εξωτερικό. Είναι δύσκολο να δουλέψεις εδώ? Ναι, αλλά όχι πάντα. Μια έτσι, μια αλλιώς. Όποιος πληρώνει περίπου 3.000 δολάρια σε γραφεία ευρέωσης εργασίας στην Ινδία, μπορεί να ονειρευτεί μια καλύτερη ζωή. Πηγαίνουν όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Ο Σατμπίρ Σίνκ εργαζόταν στο Ντουμπάι πριν από 2 χρόνια. Τώρα συντονίζει τους συμπατριώτες του στο εργοστάσιο στο Τεκούτσι. Είναι δύσκολο. Μου λείπουν πολλές φορές οι γονείς μου, τα ξαδέλφια μου, οι αδελφοί μου, οι αδελφές μου. Όμως αυτά που κερδίζουν οι άνθρωποι εδώ είναι συχνά δεκαπλάσια από αυτά που θα έπαιρναν για την ίδια δουλειά στην πατρίδα τους. Κρατάω λίγα χρήματα. Αγοράζω μόνο τα απαραίτητα. Και μερικά από τα χρήματα πηγαίνουν στην Ινδία. Αποταμιεύω χρήματα για τη μετεκπαίδευσή μου. Οι Ινδοί εργαζόμενοι είναι πιο καλοσυνάτοι και συνεργάσιμοι από τους άλλους, σύμφωνα με τους εργοδότες τους στη Ρουμανία. Θα συνεχίσουν να μετακινούνται δυτικά, εκεί όπου η μισθή είναι καλύτερη. Με άλλα λόγια, θα αντικαταστήσουν και εκεί τους Ρουμάνους. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 250 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν εργάζονται στην πατρίδα τους. Η Ευρώπη παραμένει ένας πολύ δελεαστικός προορισμός για πολλούς εργαζόμενους. Στο παρελθόν, οι φιλοξενούμενοι εργάτες έφευγαν στο εξωτερικό για να εργαστούν εκεί για λίγο, για να στείλουν χρήματα πίσω στις οικογένειές τους και ονειρεύονταν διαρκώς την επιστροφή στην πατρίδα. Οι σύγχρονοι Gastarbeiter έρχονται συχνά σε μια ξένη χώρα για να ζήσουν σε αυτή και να χτίσουν ένα μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Εσείς έχετε σκεφτεί να μεταναστεύσετε? Για ποιους λόγους? Στείλτε μας τα σχόλιά σας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.